Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η απόφαση για τη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής υπηρέτησε μια αναγκαιότητα. Ήταν συνεπής προς τη διακηρυγμένη πρόθεση και δέσμευση της κυβέρνησης να ερευνήσει και να πατάξει τη διαπλοκή, φέρνοντας στο φως όλες τις περιπτώσεις καταχρήσεων, χαριστικών πράξεων, παρανομιών, για τις οποίες ως τότε υπήρχαν μεν πολλές ενδείξεις, δεν είχε όμως σχηματιστεί μια πλήρης και ολοκληρωμένη εικόνα. Το ξερίζωμα της διαπλοκής ήταν επίσης και παραμένει βασικό πολιτικό πρόταγμα του ΣΥΡΙΖΑ, βασικό συστατικό του αναγεννητικού του προγράμματος που το υπηρέτησε και το υπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα, έχοντας πάρει γι' αυτό σαφή εντολή από τον ελληνικό λαό. Η πολύμινη δουλειά της Επιτροπής έφερε στο φως και οδηγεί στη δικαιοσύνη δεκάδες περιπτώσεων που δεν αποτελούν απλώς ιδιαίτερες και μεμονωμένες χαριστικές δανειακές πράξεις. Αποτελούν μέρος μιας τοιχογραφίας, μιας γιγαντογραφίας αν θέλετε, του συστήματος πολιτικής και οικονομικής εξουσίας των χρόνων που προηγήθηκαν, των σχέσεων εξάρτησης, υποταγής, αλληλοεξυπηρετήσεων, αλληλοκαλύψεων, εκατέρωθεν διευκολύνσεων πάσης φύσεως. Μια υπόγεια διακλάδωση συνέδεσε τα κόμματα εξουσίας με τα συστημικά μέσα και αυτά με τις διοικήσεις των τραπεζών, ορατή μόνο στις γενικές τις γραμμές, τόσο ώστε να ξέρουμε όλοι ότι ήταν εκεί, ότι είναι εκεί, αλλά να μην υπάρχει πρόσβαση στις λεπτομέρειες που τώρα ανακαλύπτονται. Τις λεπτομέρειες που όπως αποκαλύφθηκε στην Επιτροπή, τις γνώριζε και τις ρύθμιζε ένας πολύ μικρός κύκλος ανθρώπων, δηλαδή οι ηγεσίες των κομμάτων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, με εκτελεστικά όργανα τους οικονομικούς τους υπευθύνους, οι διοικητές και τα μεγαλοστελέχη των τραπεζών, οι ιδιοκτήτες και τα έμπιστα διευθυντικά στελέχη των συγκροτημάτων ενημέρωσης. Προϊόντα του πλέγματος αυτού υπήρξαν οι σκανδαλώδεις δανεισμοί χωρίς τραπεζικά κριτήρια, με παράβαση της τραπεζικής και της κοινής νομοθεσίας, για τις οποίες εκτενώς κάνει λόγο το πόρισμα που σήμερα αποτελεί το αντικείμενο της συζήτησής μας. Εδώ θα κάνω μια πρώτη αναφορά στην ενάντια επιχειρηματολογία, στο πλαίσιο δηλαδή μέσα στο οποίο το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία επιχείρησαν να ξεφύγουν από την υποχρέωσή τους να πάρουν μια ξεκάθαρη θέση. Το έτσι έκαναν όλοι και το ήταν εποχή των παχιών αγελάδων αποτελεί το πρώτο μέρος αυτής της επιχειρηματολογίας. Το δεύτερο και περισσότερο διαβρωτικό μέρος είναι τι να κάνουμε, πώς μπορούσαμε εμείς να προβλέψουμε την απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι και άλλοι οικονομικά ισχυροί παράγοντες έχουν δανειστεί το ίδιο διάστημα, επίσης κατά παράβαση των τραπεζικών κανόνων. Καθώς το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερο ειδικό βάρος στο σύγχρονο καπιταλισμό, από την αύξηση του ρόλου του επωφελείται κυρίως το μεγάλο κεφάλαιο, που έτσι αυξάνει την ισχύ και την επιβολή του. Πρόκειται για μια ιστορικά επιβεβαιωμένη διαπίστωση, για την οποία υποθέτω ότι θα κάνει λόγο σε λίγο και ο κ. Καρθανασόπουλος, χωρίς όμως το copyright να του ανήκει, γιατί ανήκει σε όλη την κοινωνία και σε κάθε σκεπτόμενο πολίτη. Δεν υπάρχει επίσης αμφιβολία ότι με την κρίση πολλοί σχεδιασμοί, ακόμα και νοικοκυρέων, έπεσαν έξω. Τι είναι εκείνο που διαφοροποιεί την περίπτωση που εξετάζουμε? Πρώτον, ότι ο κατά παράβαση υπερδανεισμός λειτουργήσε ως ο συνδετικός κρίκος, το κοινό στοιχείο των πλευρών του τριγώνου της διαπλοκής. Δεύτερον, ότι είχε πάρει ένα γενικευμένο χαρακτήρα. Όπως θα ακούσουμε από τους συναδέλφους που θα ακολουθήσουν στο βήμα, ο παραβατικός τραπεζικός δανεισμός αποτέλεσε, με πολύ λίγες εξαιρέσεις, τον κανόνα, την αποκλειστική πηγή χρηματοδότησης στην ίδρυση εφημερίδων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. Αυτούς τους σταθμούς που ανήκαν και εφημερίδες που ανήκαν σε πολύ πλούσιους κατά τα άλλα επιχειρηματίες. Και τρίτον, ότι η παραβατική δανειοδότηση όχι απλώς εξακολούθησε να υπάρχει και στα χρόνια της κρίσης, αλλά τότε ήταν που έγιναν οι περισσότερες και σοβαρότερες παραβιάσεις. Αυτά είναι τα ξεχωριστά γνωρίσματα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που δίνουν στα συγκεκριμένα δάνεια κομμάτων και ΜΜΕ τον εξαιρετικά προβληματικό χαρακτήρα τους. Υπάρχει ωστόσο και κάτι ακόμα.
ο ιδιαίτερος ρόλος, η βαρύτητα που έχουν τα κόμματα και τα μέσα επικοινωνίας στη λειτουργία της δημοκρατίας μας υποχρεώνει να είμαστε πολύ πιο απαιτητικοί, πιο ευαίσθητοι, αν θέλετε, με τον τρόπο, για τον τρόπο για τον οποίο δανείζονται. Τα κόμματα Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ κυριάρχησαν επί 40 χρόνια, έως ότου η λαϊκή αποδοκιμασία για την ανικανότητά τους να προβλέψουν και κυρίως να διαχειριστούν την κρίση και η ευκολία με την οποία μετακύλησαν το βάρος της στα φτωχότερα και τα μεσαία στρώματα της κοινωνίας τα έστειλε στην αλληποληψία αρχικά και οδήγησε στη συνέχεια σε δραματική μείωση των άλλοτε κρατεών ποσοστών τους. Ο υπερδανισμός των κομμάτων αυτών οφείλονταν στην αίσθηση αιωνιότητας που τους έδινε η σχεδόν απόλυτη κυριαρχία τους. Η καθεστωτικού τύπου αντίληψή τους για την εξουσία τα οδήγησε σε συμπεριφορές που είναι και ποινικά κολάσιμες, όπως θα εκτεθεί από τους συναδέλφους που έπονται. Τα δε συστημικά μέσα επικοινωνίας από την άλλη πλευρά είχαν να αντιμετωπίσουν την επέκταση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά κατρακύλησαν οικονομικά από το 2009 και μετά, όχι μόνο εξαιτίας της τεχνολογικής εξέλιξης, ούτε αποκλειστικά λόγω της κρίσης. Οφείλονταν και στην προηγούσα απαξίωσή τους, καθώς υποστήριξαν σχεδόν κάθε αντιλαϊκό μέτρο που έλαβαν διαδοχικά οι κυβερνήσεις του Γιώργου Παπανδρέου, Παπαδήμου και Σαμαρά. Η απαξίωση αυτή μεταφράστηκε σε δραματικά μικρότερη κυκλοφορία, μείωση του διαφημιστικού τζίρου σε συνεχόμενα αρνητική οικονομική θέση. Τόσο τα δύο κόμματα της διαπλοκής όσο και τα μεγάλα, κυρίως τα μεγάλα, ΜΜΕ, βρήκαν αντίδοτο στις οικονομικές τους δυσχέρειες τον εύκολο τραπεζικό δανεισμό. Ενώ ολόκληρη η χώρα, οι επιχειρήσεις, οι άνθρωποι της παραγωγής δοκιμάζονταν από την κρίση, τα συγκροτήματα έπαιρναν τα περίφημα COD, κοινά ομολογιακά δάνεια, με τους σκανδαλώδεις όρους που ανέσυρε και ανέδειξε η Επιτροπή. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιούσαν το τραπεζικό σύστημα ως μέσον διπλασιασμού των εσόδων τους. Οι αριθμοί είναι ελιγγιώδεις. Το χρόνο πριν από την έναρξη της κρίσης και ενώ τα χρέη τους είχαν φτάσει σε δυσθεώρατα ύψη, εξακολουθούσαν να δανείζονται δεκάδες εκατομμύρια το καθένα. Σε λίγα χρόνια μόλις, το συνολικό χρέος τους είχε εκτοξευθεί στο διπλάσιο. Ο ελληνικός λαός αξίζει να θυμάται ποιοι ηγούνταν τότε στα κόμματα αυτά. Ο Αντώνης Σαμαράς είχε μόλις αναλάβει την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και ο Γιώργος Παπανδρέου την Πρωθυπουργία και την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Εκείνη την εποχή υπήρχε ακόμα περιθώριο για σόφρονα και υπεύθυνη διαχείριση. Την είχε υποδείξει ο τότε οικονομικός υπεύθυνος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Αλαγιάννης, δημόσια, χωρίς όμως να ακουστεί. Αντί γι' αυτό, οι ηγεσίες των κομμάτων διάλεξαν τον δρόμο της τάσης των πληρωμών, που πήρε μάλιστα και τη μορφή νομοθέτησης. Δηλαδή, ο οφειλέτης νομοθέτησε ότι δεν υποχρεώνεται να πληρώνει τα χρέη του. Αναφέρομαι στις δύο ρυθμίσεις του 12 και του 14. Πραγματικά μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Επιδιώκοντας να αποκτήσουν δωρεάν ξένο χρήμα, τα δύο κόμματα έδειξαν προκλητική αδιαφορία και περιφρόνηση στην ίδια την δημοκρατία. Χρησιμοποίησαν τον υπερδανισμό για να συνεχίσουν να επιβάλλονται στην πολιτική ζωή με προκλητική επίδειξη δύναμης, μέσω σπάταλης διαχείρισης με τα μετακινούμενα πλήθη στις εκλογές, τις μεγάλες προεκλογικές δαπάνες προβολής που απορρόφησαν και το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού τους. Την ίδια περίοδο, όπως έχει αποδειχθεί, στα ταμεία τους έμπαιναν χρήματα και από άλλες πηγές, όπως το διαβόητο 2% από τις μίζες της Siemens, για το οποίο έχει οριστικά αποφανθεί η Βουλή ότι υπήρξε. Και εδώ θα κάνω μια δεύτερη αναφορά στην επιχειρηματολογία που σε λίγο αναμένεται να απτυχθεί από τους συναδέλφους της αξιωματικής κυρίως αντιπολίτευσης. Δεν ανιχνεύθηκαν, λένε, πολιτικές ευθύνες. Ορισμένοι εκφωνούν αυτή τη διαπίστωση με ανακούφιση. Άλλοι το κάνουν για να υποβαθμίσουν τη σπουδαιότητα του πορίσματος, συνεπώς και του όλου εγχειρήματος, κάνοντας λόγο μάλιστα για αναπόδεικτο αφήγημα. Υπάρχουν συμπολίτες μας που εισπράττουν αυτή τη διαπίστωση με απογοήτευση. Θέλω λοιπόν να κάνω την εξής δήλωση απευθυνόμενος αποκλειστικά στην τελευταία αυτή κατηγορία πολιτών. Ίσως από άγνοια, ίσως από σκοπιμότητα, καλλιεργήθηκε μια σύγχυση
προσωποποιημένες πολιτικές ευθύνες που απαιτεί το άρθρο 158 του κανονισμού της Βουλής και κατ' επέκταση το άρθρο 86 του Συντάγματος και αναφέρονται σε μέλη τρέχουσας κυβέρνησης και όσων διατέλεσαν μέλη της κυβέρνησης δυο συνόδους πριν, δηλαδή σε ένα πολύ μικρό και περιορισμένο κύκλο πρόσωπων, και στις πολιτικές εκείνες ευθύνες που και προέκυψαν και έχουν λεπτομερώς με υπευθυνότητα και περιγραφή στο πόρισμα και αφορούν ολόκληρο το πολιτικό σύστημα που είχε οικοδομηθεί. Αυτές οι ευθύνες συμπλέκονται με ποινικές ευθύνες και προσωποποιούνται ειδικότερα. Πρόκειται για ευθύνες προσώπων με πολιτική ιδιότητα, εκείνων που υπέγραφαν εκ μέρους των ηγεσιών των κομμάτων τους και ως αντιπρόσωποι τους τα επιλείψιμα δάνεια, εκείνων που παραπλανούσαν με ή χωρίς συνεργούς στις πιστότερες τράπεζες για να δέχονται τις διπλο-τριπλοεχωρήσεις, βεβαιώνοντας ψευδώς ότι δεν έχει ξανσυμβεί. Εκείνων από τον κρατικό μηχανισμό που φρόντιζαν να μην υπάρχουν απαντήσεις στα ερωτήματα των τραπεζών εάν προηγήθηκαν άλλες εκχωρήσεις. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και θα εξεταστούν περαιτέρων. Εκείνων που ξεχνούσαν σε εισαγωγικά φυσικά την ύπαρξη των δανείων των κομμάτων τους, όσον κατονομάζει η πορισματική αναφορά καλούδι, η ανάσυρση της οποίας ζητείται με το πόρισμα. Εκείνων που ενορχίστρωσαν και εκτέλεσαν το σκάνδαλο των σκανδάλων της Αγροτικής Τράπεζας με τους διορισμένους κομματικούς προέδρους κατά τη δική τους ομολογία ενώπιον της Επιτροπής. Προέδρους που ήταν τοποθετημένοι, όπως οι ίδιοι είπαν, σε διατεταγμένη υπηρεσία. Η φράση αυτή υπάρχει, κυρίες και κύριοι, μέσα στα πρακτικά. Και πολλαπλασίασαν επί των θητιών τους τα δάνεια προς τα κόμματά τους. Πολιτικές ευθύνες, ενδεχομένως και ποινικές, έχουν τα πρόσωπα του ηγετικού πυρήνα του ΠΑΣΟΚ που θα προκύψει ότι γνώριζαν, παρέλαβαν, διαχειρίστηκαν, διέθεσαν εντελώς αδιαφανώς τα περίφημα 15 εκατομμύρια ρευστού που εντοπίστηκε να έχει παραμείνει στα ταμεία του. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό που πρέπει να ανεχνευθεί ως προς την προέλευση και ως προς τη διάθεσή του. Την ανάγκη της έρευνας την κατάλαβαν όλοι πλην του αμέσως σχετιζομένου, δηλαδή του εκπροσώπου που είχε στην Επιτροπή το σχήμα στο οποίο σήμερα μετέχει το ΠΑΣΟΚ. Ελπίζω είτε αυτός είτε κάποιος άλλος από το κόμμα του, ίσως ο κύριος Σκανδαλίδης, που από ό,τι είδαμε έχει εγγραφεί στους ομιλητές και ήταν σημαίνον στέλεχος στην εποχή εκείνη, να μπορέσει σήμερα να συνενέσει τουλάχιστον στην ανάγκη περαιτέρω έρευνας του φαινομένου αυτού. Τότε ο πυρήνας των προσώπων που γνώριζαν ήταν πολύ στενός και είχε άμεση επαφή και αναφορά με την ηγεσία, το αποκάλυψε πολύ εύγλωτα εξεταζόμενος ο κύριος Λάμπρου, που ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της ΑΤΕ στα χρόνια του Μεγάλου Πάρτη. Είναι δικές του οι φράσεις αυτές. Θέλω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκ μέρους της κυβερνητικής πλειοψηφίας να διαβεβαιώσω ότι τώρα, μόλις σήμερα, αρχίζει ένας κύκλος δικαστικών ερευνών που θα αποδώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η απόφαση που πήρε η Επιτροπή στην τελευταία της συνεδρίαση με συντριπτική πλειοψηφία και με εξαίρεση τη Νέα Δημοκρατία να αποστείλει το πόρισμα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σημαίνει ότι όσοι κατονομάζονται, ακόμα και για όσους προκύψει άμεση ή έμεση σχέση, θα κληθούν κατά τη δικαστική τάξη για παροχή εξηγήσεων. Με βάση τα στοιχεία και την τεκμηρίωση που περιέχει το πόρισμα, έχουμε την απολύτως βάσιμη πεποίθηση ότι πολλοί θα λάβουν την ιδιότητα του κατηγορουμένου, είτε ως αυτουργή είτε ως ηθική αυτουργή. Και αυτή είναι η απάντησή μας σε όσους ανέκραξαν άνθρακες ο θησαυρός. Αυτή είναι η απάντησή μας εξίσου σε όσους με ανεύθυνο λαϊκισμό μιλούν για συγκάλυψη, μη μπορώντας ή μάλλον μη θέλοντας να καταλάβουν το θεσμικό περίγραμμα μέσα στο οποίο οφείλαμε να κινηθούμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν απόψεις που υπερθεματίζουν σε ζητήματα που δεν ήταν το αντικείμενο της Επιτροπής. Σε αυτούς τους εύκολους κατηγόρους λέμε ότι καμιά αντίρρηση πως η διαπλοκή έχει πάρα πολλά πρόσωπα, ότι υπάρχει μια μεγάλη απέτηση του λαού για τιμωρία, όμως υπάρχει ένα μέτωπο που δεν κλείνει εδώ. Μπορεί να μην υπάρχουν οι ταχύτητες που όλοι επιθυμούμε, αλλά στην πραγματικότητα κάθε καλόπιστος πολίτης, όπως θα σημειώσει ότι το μέτωπο της διαπλοκής είναι και παραμένει σταθερά ανοιχτό, συνεχώς προστίθενται νέα ευρήματα, νέα σκοτεινά τοπία φωτίζονται και θα φωτίζονται, αφού η μάχη της διαπλοκής έχει απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση.
Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να πω για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να το διατρέξουν το κείμενο, ότι μια πρώτη συγκέντρωση και καταγραφή των ποινικών αδικημάτων που εντοπίστηκε εκτείνεται μαζί με το λιγόλογο ιστορικό σε δεκάδες πυκνογραμμένες σελίδες. Αδικήματα όπως κακουργηματική απιστία, υπεξαιρέσεις, ψευδείς βεβαιώσεις, απάτες με ηθικούς αυτούργους τους προφανώς ωφεληθέντες, βρίθουν μέσα στο πόρισμα. Τελειώνω με μια παρατήρηση. Στην αξιωματική αντιπολίτευση. Μπορώ, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό ακόμα. Τελειώνω, κυριολεκτικά. Ευχαριστώ. Στην αξιωματική αντιπολίτευση επικράτησαν για μια ακόμα φορά οι ακραίες απόψεις. Οι πολίτες θα περίμεναν από ένα κόμμα που εμφανίζεται να θέλει να κυβερνήσει να πάρει θέση αν υπήρξαν ή αν δεν υπήρξαν οι παρανομίες. Ή αν όλα αυτά που γράφει το πόρισμα είναι αποτέλεσμα μιας ομαδικής παράκρουσης. Και κυρίως θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις για τα χρήματα, όπως και το ΠΑΣΟΚ, τα οποία οφείλονται και πώς θα πληρωθούν. Έχει μια ευκαιρία σήμερα η αξιωματική αντιπολίτευση που θα ακολουθήσει να συνενέσει τουλάχιστον ότι το πόρισμα έχει ανάγκη να πάει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Τουλάχιστον αυτό μπορεί να το πει και να μετριάσει κάπως την εικόνα ότι η επιτομή του ισχυρισμού της, ότι η επιτομή της διαπλοκής είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια άποψη που θα ακούστηκε στη συνέχεια βέβαια την εκτενή αντίκρουσή της, αλλά αν δεν ήταν τόσο θλιβερή θα ήταν κωμική. Ευχαριστώ. Thank you.